Αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ και όχι μέσω ΨΕΑ, τόνισε ότι είναι επιβεβλημένο να λάβουν οι αγρότες για το πράσινο σκουλίκι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας. Όπως επίσης υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν τα περιβαλλοντικά προγράμματα και κυρίως αυτό της νητρορύπανσης. Διαφορετικά, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αγροτικός κόσμος θα μπει σε βαθιά τραγωδία. Είναι επιβεβλημένο αυτή τη στιγμή να δοθούν δίκες αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ και πάντοτε στην ώρα τους και όχι άδικες οριζόντιες αποζημιώσεις μέσω ΨΕΑ, οι οποίες δεν εξατομικεύουν το πρόβλημα του κάθε αγρότη. Διαφορετικά, αν δεν γίνει αυτό, ο αγρότης ο οποίος φέτος, επαναλαμβάνω, περίμενε ένα μεγάλο επιτέλους εισόδημα να εισπράξει, θα μπει σε μια βαθιά τραγωδία. Ο κύριος Σαμαράς μάλιστα στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, ζητώντας να αναλάβει τις ευθύνες της και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να πάρει ξεκάθαρη θέση, προεκλογικά όμως, για το θέμα της συνέχισης των έργων του Αχελώου. Μιλώντας ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Σπύρος Τσικρίκας, υποστήριξε ότι οι αγρότες τα τελευταία 15 χρόνια βιώνουν μνημονιακές καταστάσεις. Μπορεί ο κ. Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία να έχει σηκώσει ως σημαία το θέμα του μνημονίου, αλλά για μας, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι βιώνουμε μνημονιακές καταστάσεις, δηλαδή σε ρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος εδώ και 15 χρόνια. Επόμενη επίσκεψη του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν η Νομαρχία Λάρισας. Εκεί τον υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα. Ο κύριος Σαμαράς στη συνάντησή του με τον Νομάρχη Λάρισας τον παρακάλεσε να παραμείνει στις επάλξεις και χαρακτήρισε τη συμβολή του στην παράταξη και στη Θεσσαλία πολύτιμη. Πάντοτε υπερασπίστηκε το δίκαιο πέρα και πάνω από κόμματα στην αυτοδιοικητική του θητεία. Θέλω επίσης να τον παρακαλέσω να παραμείνει στις επάλξεις του αγώνα που έχει μάθει να δίνει και να γνωρίζει ότι η συμβολή του είναι πολύτιμη και για την παράταξη και για τη Θεσσαλία. Τα έργα υποδομής και το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαρμπλατζής στο κομμάτι των έργων υποδομής έχουν παγώσει. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή μας. Συνοδευόμενος από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Χαρακόπουλο, Χρήστο Ζώη και Θανάση Νάκο, τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, την υποψήφια Αντιπεριφερειάρχη Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφθηκε και καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλης και αφουγκράστηκε τα προβλήματά τους. Αυτή δηλαδή την κατάσταση με τα μαγαζιά, τις βιοτεχνίες, τα περίπτερα, τον απλό τον κόσμο, ο οποίος κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή όχι απλά θίγεται, αλλά θυσιάζεται στις πιο δύσκολες ώρες που περνάει ποτέ η ελληνική οικονομία, από τη μεταπολίτευση και μετά. Η δικιά μας υποχρέωση να περάσουμε αυτό το μήνυμα ελπίδας γιγαντώνεται. Είναι υποχρέωση να πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θέλει ακόμα, γιατί ευτυχώς αυτοί μειώνονται συνεχώς, να απόσχει και να του πούμε δεν έχεις δικαίωμα να πεις ναι στην αποχή. Είναι σαν να λες ναι στο Πασόκ να συνεχίσει αυτή την πολιτική του.